παρουσίαση προγράμματος του Sky χθες και η κάμερα του Happy Day ήταν εκεί. Όταν βρέθηκε η στιγμή να σκεφτώ ανάμεσα στο ταλέντο και το Power of Love, αν γινόντουσαν την ίδια χρονική στιγμή, σκεφτόμουν ότι θέλω οπωσδήποτε να κάνω το ταλέντο γιατί τα αγαπώ. Απ' την άλλη δεν θα άντεχα να δω κανέναν άλλον στο. Θα σκότωνα τον επόμενο που θα παρουσίαζε το, και το είχα πει αυτό. Στην παραγωγή να ξέρουν. Νομίζω ότι σαν και σένα δεν θα μπορούσε κάποιος. Καμιά. Θεώρησαν ότι ας πούμε η Μαρία Μπακοδήμου θα κάνει το Power of Love. Της Ακαδημίας Αθηνών. Πώς θα πάει με την Τίβενο φυσικά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι με την Τίβενο δεν μου το επέτρεψαν. Η γη μου έχουν μεγαλώσει με μια μαμά που ξέρουν ότι είναι και γυναίκα και ειλικρίνης και πιο μερικές στιγμές μπορεί να γίνει λίγο και ο φίλος τους να πούνε δυο μπινελίκια παρέα. Τώρα που φεύγει θέλω να μας πεις γιατί θα ασχοληθεί και αυτός. Με μίντια παιδιά θα ασχοληθεί. Παιδιά έχει και άλλους μαρός. Πώς είναι για τη μαμά λίγο που αποχωρίζεται τον γιο της. Είναι δύσκολο, δηλαδή πραγματικά μου λείπει. Μου λείπει η φασαρία του μέσα στο σπίτι, η έντασή του, τα αυτά του. Εγώ δεν θα πάρω τηλέφωνο αν δεν με πάρει. Γενικά δεν είμαι από τις μαμάδες που θα πάρουν εκείνες για να μην νιώθει ασφυκτικά. Οπότε με παίρνουν τα παιδιά μου. Ειδικά το χειμώνα που δεν τους έπαιρνα εγώ και ήμουν μακριά, με παίρναν όλο εκείνα. Περίμενε να δω κι άλλο ένα κορίτσι στην παρέα σου και τελευταία στιγμή έφυγε. Τι έγινε? Budget. You know budget. Που λέμε στα χωριά. Θα ήταν η Βαλαβάνη που έφυγε. Budget, είχε ακουστεί ότι. Δεν είναι μαζί μας η κοπέλα. Αλλά δεν θα χαθεί. Όσο αφορά τη Βαλαβάνη, να σας τα πω εγώ, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Έκανε κάποιες συζητήσεις η κοπέλα με το κανάλι. Αποφάσισε να μην είναι. Αν δεν θέλω ακόμα να λέω καλό χειμώνα, όχι, γιατί δεν κάνει ποτέ κρύο στην Ελλάδα. Καλό φινό, μπορώ να πω. Κάποια μπάνια θα συνεχίσουμε να τα κάνουμε όταν προλαβαίνουμε. Κανείς ακόμη και τώρα και το. Άμα αυτό το Σαββατοκύριακο, αν προλάβω, ναι. Μιλάμε για το The Voice, είμαστε η ίδια παρέα, η αγαπημένη παρέα. Πάνος Μουζουράκης, λόγω της δουλειάς που έχει στην Αμερική, γι' αυτό λέμε, γιατί ξέρουμε ότι ο σταθμός. Κοίτα, οι εγγραφές που έχουμε να κάνουμε στο The Voice γίνονται συγκεκριμένες μέρες, συγκεκριμένες ώρες, που αν χρειαστεί και ο Πάνος να επιστρέψει, το οποίο εύχομαι να τον καλούν κάθε εβδομάδα να ξαναγυρνάει και να μας ξαναέρχεται, φαντάζομαι ότι θα μπορέσει να τα προσαρμόσει. Καλό λοιπόν. Για εσάς, την πάμπληση και όλα αυτά, ήταν χωρίς τα φώτα, χωρίς. Όχι, φώτα είχαμε και παπά και πάρα όλα. Ήταν πάρα πολύ όμορφα και πραγματικά ήταν πολύ και συγκινητικά. Ήταν πολύ. Έκλαψε ο μικρός. Καθόλου, παιδιά. Τώρα όλα μαζί στο σχολείο. Αδειάζει το σπίτι, ενώ το πρωί Έχει ησυχία. Είμαι πολύ ευλογημένος, πιστεύω. Είμαι πολύ χαρούμενος και τυχερός που έχω ζήσει αυτά που έχω ζήσει με αυτά τα τελευταία χρόνια της ζωής μου. Είμαι ευτυχισμένος. Φέτος γάμο δεν θα έχουμε, γιατί? Επειδή εντάξει, τώρα μπαίνουμε στο χειμώνα. Καλοκαίρια δεν γίνονται οι γάμοι, συνήθως. Ξέρεις τι, έχω να παντρέψω τα Χριστούγεννα την κολλητή μου, οπότε δεν προλαβαίνω. Δηλαδή για το καλοκαίρι αυτό δεν είναι, του 19. Δεν έχω συζητήσει κάτι. Δημήτρης. Όχι, παιδιά, δεν έχει γίνει. Έχεις πάει στη Γερμανία, στη χώρα σου, και την αδυναμία σου εξακολουθεί στο Justin Timberlake. Ήταν μια τρελή εμπειρία. Μετά την Britney, τέλος πάντων, είδαμε και τον Justin Timberlake, φανταστικό. Τι έκανε ο κόσμος. Φέτος. Ξέρεις τι, έχω απαντήσει τόσες πολλές φορές αυτή την ερώτηση, πίστεψέ με. Αν τυχόν έρθει αυτή τη στιγμή ποτέ, θα το φωνάξουμε. Είναι σίγουρο αυτό. Είναι κάτι που σου λείπει. Γιατί τα τελευταία χρόνια. Αν μου λείπει το να παίξω, να παίξεις και να γράψεις. Γιατί δεν μου λείπει πάρα πολύ. Και το γράψιμο επίσης δεν μου. Το γράψιμο για τη τηλεόραση το δεν μου λείπει, να πω την αλήθεια. Το να γράψω, ναι, μου λείπει. Μ' αρέσει πολύ, παιδιά. Ο Στίβος ήταν πολύ μεγάλη μου αγάπη. Έβλεπα πάντοτε αγώνες. Το αγαπούσα πολύ. Νομίζω ότι ξεκινούσα τη ζωή μου από την αρχή. Αυτό θα έκανα έτσι κι αλλιώς. Ναι, θα ήθελα να είμαι αθλητής του Στίβου, ναι. Δεν επηρεάζομαι. Έχω γράψει ωραιότατη κωμωδία σε ερωτική απογοήτευση. Νιώθω πολύ μεγάλη τιμή που είμαι απόψε εδώ και πολύ μεγάλη τιμή που επέλεξε ο Sky να με εντάξει στο δυναμικό του. Κάποιες από τις εκπομπές θα είναι και απέναντί μας που είναι εδώ. Αλλά πιστεύω ότι ο κάθε ένας από εμάς έχει κάτι ξεχωριστό να δώσει στον κόσμο και θα τα καταφέρουμε όλοι. Καλή επιτυχία σε όλους μας. Εύκολο και καινούργια ομάδα.